Τώρα να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη τον Τριάντη. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Βρίσκεσαι στα δικαστήρια, γιατί σήμερα είχαμε την απολογία του πατρός Αντωνίου σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση πλημεληματικού χαρακτήρα δίκη, η οποία γίνεται με τις κακοποιήσεις οι οποίες φέρονται να γίνονταν σε διάφορες δομές της Κιβωτού. Είσαι μαζί με τον κύριο Καραγιάννη, τον Ανδρέα τον Καραγιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βαγγέλη, θέλω πρώτα να μιλήσω μαζί σου, να μου δώσεις έτσι ένα κλίμα. Έχουμε ετοιμάσει και κάποια εσκάρτες, ένα βίντεο σε ό,τι αφορά το τι απολογήθηκε σήμερα ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος υπενθυμίζω ότι κατηγορείται μαζί με άλλα 6-7 πρόσωπα σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος της δικογραφίας. Οπότε σου δίνω πρώτο το λόγο για να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Πέτρο, καλησπέρα. Με την απολογία του πατέρα Αντώνιου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τις δομές της Κιβωτού. Η δίκη που είναι αφορά στο σκέλος των κατηγοριών σε βαθμό πλημελήματος, που έχει να κάνει με καταγγελόμενες σωματικές και ελεκτικές κακοποιήσεις τροφίμων της δομής της Κιβωτού. Η απολογία του πατέρα Αντώνιου διεξήχθη σε ένα έντονα φορτισμένο κλίμα. Ο πατέρας Αντώνιος ξεκίνησε την απολογία του εξιστορούμενος το πώς ξεκίνησε και πώς εμπνεύστηκε την κατασκευή της δομής της Κιβωτού, όντας ο ίδιος νεαρός ιερέας στη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Κολονό. Αναφέρθηκε πώς ήρθε σε επαφή νεαρός ιερέας με τα παιδιά αυτά, τα οποία αντιμετώπιζαν προβλήματα και οικογενειακής αλλά και παραβατικής φύσεως, και ξεκίνησε να στείνει όλο αυτό το οικοδόμημα της Κιβωτού, πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια, πώς λειτουργούσαν οι δομές, ποιοι αποφάσιζαν για την διοικητικά για τη λειτουργία των δομών. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που ουσιαστικά είπε ο πατέρας Αντώνιος μέσα σε αυτό το έντονα φορτισμένο κλίμα είναι ότι μετά από 2 χρόνια διαστρέβλωσης, είπε της αλήθειας, σε τέτοιο κακό βαθμό, ακούστηκε και από τη δική μας πλευρά η αλήθεια, την οποία γνώριζαν χιλιάδες άνθρωποι. Ουσιαστικά, είπε ο πατέρας Αντώνιος ότι τα παιδιά αυτά, ανέφερε εννοούσε τους καταγγέλλοντες, τα έστρεψαν κάποιοι εναντίον μας, εκμεταλλευόμενοι το χαρακτήρα τους, με αποτέλεσμα η Κιβωτός σήμερα να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά, ο πατέρας Αντώνιος συνέδεσε τις καταγγελίες των παιδιών και κάποιον που ουσιαστικά ήταν μέσα στις δομές της Κιβωτού και εργαζόντουσαν εκεί και απασχολούντουσαν εκεί, ότι είχαν να κάνουν με ένα περιστατικό κλοπής που συνέβη σε δομή της Κιβωτού στο Βόλο, για το οποίο ο πατέρας Αντώνιος ανέφερε ότι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι, αν και έγινε βράδυ σε μια περιοχή που ουσιαστικά είναι κτήμα και έχει απόλυτη ησυχία, κανείς δεν πήρε είδηση την κλοπή ενός χρηματοκιβωτίου, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να αφήνει εχμές και πολλά ερωτήματα για τις καταθέσεις κάποιων που ενίσχυαν τις καταγγελίες των παιδιών. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα είπε ο πατέρας Αντώνιος στην απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου. Αναφέρθηκε γενικότερα στα παιδιά αυτά, αναφέρθηκε στο χαρακτήρα κάποιων από των παιδιών αυτά, τα οποία, όπως είπε, ακόμη και τώρα, παρά τις καταγγελίες που έχουν χάνει, ο ίδιος και τα συγχωρεί και θα ήθελε να είναι στο πλευρό τους και να βοηθούσε να βρουν ξανά το δρόμο που, όπως είπε, έχουν χάσει. Επέμεινε στην απολογία του ότι όλα αυτά. Άρα Βαγγέλη, μισό λεπτό. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω, ο υπερασπιστικός ισχυρισμός, και πρέπει να το πούμε στον κόσμο γιατί το γνωρίζει, ότι είναι ιερή στιγμή όταν ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα απολογείται. Άρα είναι μια ιερή στιγμή αυτό το οποίο συνέβη σήμερα, η απολογία του πατρός Αντωνίου. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα είναι ότι ουσιαστικά λέει ότι αυτά τα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν, χειραγωγήθηκαν, τους εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι προκειμένου να γίνει τι. Αυτό δεν αντιλαμβάνομαι εγώ. Να τον εκθρονήσουν από την Κιβωτό, να τον διώξουν από την Κιβωτό, να πάρουν την Κιβωτό. Και με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα παιδιά, γιατί ο κάθε κατηγορούμενος, ο οποίος χαίρει το τεκμήριο της αθότητας, το γνωρίζεις και εσύ, μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει, αλλά χωρίς να αναγκάζεται να προσκομίσει αποδείξεις. Θέλω να βάλεις μια νοτελεία, να δούμε κάποια σημεία της απολογίας του πατρός Αντωνίου και μετά να συζητήσουμε μαζί και με τον αγαπητό τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος θα μας πει και εκείνος τη δική του άποψη. Παρακαλώ. Είμαι ιερέας, τελούσα τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Έρχονταν να μου πουν τον πόνο τους οι γονείς για εξομολογήσεις. Ήμουν εκεί για όλους. Τότε, όταν αναφέρονται οι κατηγορίες, είχα υποβληθεί σε 2 χειρουργεία. Μέσα από την εξομολόγηση πολλές φορές μάθαινα πράγματα από τα παιδιά. Στόχος μου να τα βοηθάω και να συγχωρούν τους άλλους. Τα παιδιά έφευγαν ανάλαφρα. Όποιος ήθελε ερχόταν να εκκλησιαστεί και να εξομολογηθεί. Κανένας δεν επέβαλε σε κανένα παιδί κάτι. Τα παιδιά αυτά ήταν βαριά τραυματισμένα.
Όταν έρχεται ένα παιδί με εισαγγελική παραγγελία, με διαμορφωμένο πλέον το βίο του, τι χρόνο είχα εγώ από τα 15 μέχρι τα 18 να κάνω? Με ένοιαζε να κάνει τη θεραπεία του τραύματος. Να του θεραπεύσουμε το τραύμα, να του επουλώσουμε τις πληγές. Τους μάθαινα την υπευθυνότητα. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχαν οι εξαντλητικές εργασίες και οι κακοποιήσεις. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας κάποιων οι ξυλοδαρμοί με εντολή δική μου. Δεν έχω πυθύνια όργανα να κάνουν τίποτα κακό σε παιδί. Ήμασταν η καλύτερη οργάνωση. Έρχονταν και εκπαιδεύονταν από το εξωτερικό για να μάθουν από εμάς τη δουλειά. Όλη η δουλειά μας μέσα στα χρόνια βραβεύτηκε επανειλημμένος. Έχουμε ντουλάπες ολόκληρες με βραβεία. Ήμασταν παράδειγμα προς μίμηση, με εκπληκτικές εγκαταστάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε ζώα επειδή δεν είχαμε να αγοράσουμε τρόφιμα. Υπάρχουν φάκελοι στο Υπουργείο Παιδείας ολόκληροι με την εργασία μας και τη δημιουργία γεωργικού σχολείου. Τα παιδιά αυτά καθοδηγήθηκαν από κάποιους. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το χαρακτήρα τους για να στήσουν κατηγορίες σε βάρος μας. Η Κιβωτός έκανε κέντρο της δραστηριότητάς της το πιο προβληματικό σημείο του Κολωνού. Όταν ανοίξαμε, μετά μειώθηκε η νεανική εγκληματικότητα επειδή κάναμε κέντρο της δραστηριότητάς μας εκείνο το σημείο. Πάρα πολλά παιδιά πήγαν στο σχολείο και αυτό έγινε μέσα από τη δική μας οργάνωση. Βάλαμε τα παιδιά στο σχολείο, αλλά και τα θεραπεύαμε. Μέλημά μας να υπάρχει η επιστημονική ομάδα. Είχαμε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών επιστημόνων και από εκεί αντλούσαμε τη βοήθεια για κάθε άνθρωπο. Όλα τα παιδιά που μας καταγγέλουν θα μπορούσαμε να τα είχαμε στείλει σε φυλακές και δικαστήρια, αν δεν συγχωρούσαμε. Αλλά δεν το κάναμε ποτέ, παρά την παραβατική του συμπεριφορά, και εκείνα μας το ξεπλήρωσαν έτσι. Αυτό είναι μέρος της απολογίας του πατρός Αντωνίου.